Σήμερα μας ανακοινώθηκε επίσημα το σχέδιο Αθηνά, το οποίο ουσιαστικά κρατά το τμήμα μας στην πόλη της Λαμίας, αλλά ανήκουμε διοικητικά πλέον στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δημιουργούμε μια σχολή από μόνη μας, τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Ουσιαστικά η μόνη αλλαγή σε σχέση με το πρώτο Αθηνά που βγήκε προς διαβούλευση είναι ότι τότε η πρόταση ήταν να ανήκουμε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και το μόνο που άλλαξε είναι ότι τώρα είμαστε στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Οι φοιτητές προφανώς και δεν είναι χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι θα έχουμε τρομερά σημαντικά προβλήματα λόγω ελλείψης στους καθηγητές. Ξέρουμε όλοι ότι ο Υπουργός είπε ότι δεν θα δώσει χρήματα για αντιδαλμένους διδασκαλίας και ότι δεν θα γίνουν διορισμοί άλλων μελών ΔΕΠ μέχρι το 2016, κάτι το οποίο αυτόματα σημαίνει και τη μη ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών μας. Δεν θα μπορεί το Πανεπιστήμιο να δίνει πτυχία και θα υπάρξει μια τρομερά σημαντική υποβάθμιση για το τμήμα μας. Γι' αυτό είμαστε σήμερα στο δρόμο, διαδηλώσαμε. Είναι η δεύτερη από μια σειρά κινητοποιήσεων για να προσπαθήσουμε να δείξουμε το πρόβλημά μας, να φωνάξουμε το πρόβλημά μας και οι αρμόδιοι, αυτοί που είναι οι υπεύθυνοι, να δώσουν μια λύση. Επειδή μιλάμε για πάρα πολλές οικογένειες, μιλάμε για ζωές ανθρώπων, μιλάμε για όνειρα ανθρώπων, οι οποίοι ήρθαν να σπουδάσουν εδώ και βλέπουν το όνειρο να απομακρύνεται με έξτρα κόστος και με έξτρα ψυχοφθόρες διαδικασίες, οι οποίες δεν ξέρουμε που θα οδηγήσουν και που θα καταλήξουν το τμήμα στο τέλος. Δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία και όχι για τις τράπεζες και την αστυνομία. Εμείς θέλουμε να πούμε για ακόμα μια φορά ότι ήδη οι άνθρωποι που κατάφεραν και κράτησαν το τμήμα στη Λαμία τώρα οφείλουν να το κάνουν βιώσιμο και λειτουργικό. Δεν έχουμε κανένα θέμα με την πόλη της Λαμίας, αντιθέτως, απλά ξέρουμε ότι εδώ δεν βγαίνει το πρόγραμμα σπουδών. Ήδη που σύστασαν επιτροπές και κινητοποιήθηκαν προς την Αθήνα για να βρουν τρόπους έτσι ώστε να μην χάσουν το τμήμα και κατά συνέπεια τους ψηφοφόρους της Λαμίας, πρέπει τώρα να βρουν τον τρόπο να δημιουργήσουν μια βιωσιμότητα για το τμήμα. Δεν είναι δυνατόν να τους απασχολεί το τμήμα μέχρι εκεί που φτάνουν οι ψήφοι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είμαστε άνθρωποι, έχουμε οικογένειες. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να σταματήσει. Είδαμε σήμερα τον Δήμαρχο της Λιβαδιάς να παραιτείται, ουσιαστικά να υλοποιεί αυτό που είχε δεσμευτεί, ότι αν του πάρουν το τμήμα από τη Λιβαδιά θα δηλώσει παραίτηση, κάτι που έκανε. Εμάς μας χαροποιεί, επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος επέμεινε στις δεσμεύσεις του, υλοποίησε τις δεσμεύσεις του και αναμένουμε το ίδιο να κάνουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ.